Καλημέρα από το Μόναχο, φίλε Στράτο. Εδώ κάναμε την αλλαγή της βρύσης, όπως μας έδειξες και εσύ στο βίντεο με την μπαταρία ανεροχή του με εύκαμπτο ρουξούνι. Η βρύση είναι αυτή, καινούρια. Την πήραμε από την Ελλάδα. Έτσι. Πάει όπου θες. Είναι πάρα πολύ πρακτική, πολύ βολική. Πολύ άνετη. Από κάτω έβαλα δύο συστολές, τρία όδα σε μισή Αμερικής, γιατί εδώ πέρα δουλεύουν πάρα πολύ 3-8 και οι δικές μας υβρίσεις στην Ελλάδα βγάζουν μισή ίτζα. Λοιπόν, μέσα σε μισή ώρα την είχα τοποθετήσει και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, τις αγόρασα από ένα τοπικό κατάστημα στο Βόλιο, γιατί θέλαμε να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Είχα σκοπό να πάρω τις βρύσεις που μας διαφήμιζες, ήταν και εκείνες πάρα πολύ καλές, δεν το συζητάμε, και ποιοτικός. Αλλά αποφάσισα να πάρω αυτές γιατί, εντάξει, και συναισθηματικά, ας πούμε, παπούτσι λέει από τον τόπο σου, γιατί είναι και μπαλωμένο. Βέβαια, αυτές είναι φανταστικές και με 5 χρόνια εγγύηση. Την τοποθέτησα και στην αδερφή μου και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτή εδώ είναι η βρυσούλα μας. Πηγαίνει όπου θέλεις, εδώ βάζεις την κατσαρόλα, γεμίζεις με νερό, άμα θες να βράζεις μακαρόνια, να κάνεις, να ράνεις, να πλένεις τον ερωχή τους μέσα άνετα και εύκολα, χωρίς σπιράλ και τηλέφωνο με ντους, το οποίο φθύρεται το σπιράλ με τα χρόνια και πρέπει να τα αλλάξεις και καμιά φορά κολλάει το βαρύδι από κάτω μέσα στο ντουλάπι και ούτω καθεξής. Εντάξει, βέβαια έχει να κάνει και με το μάστορα πώς τοποθετεί μια βρύση. Πάρα πολύ ευχαριστημένο Στράτο, ειλικρινά. Ανεπιφύλακτα όλος ο κόσμος πρέπει να την πάρει, για μένα προσωπικά, αν θέλει να αλλάξει βρύση. Εγώ είχα βρύση εδώ πέρα, η οποία ήταν από τον προηγούμενο νοικιαστή, γιατί εδώ στη Γερμανία δεν έχουν κουζίνες στα σπίτια και αγόρασα ολόκληρη την κουζίνα αυτή που βλέπεις. Λοιπόν, και είχε από το IKEA και είχε αναγκαστικά μια βρύση του IKEA, την πιο φτηνή, με 30 ευρώ νομίζω, με ρουξούνι σταθερό, μεταλλικό, ριχάλκινο. Ο Θεός να του κάνει ριχάλκινο, τέλος πάντων. Η οποία βρύση μέσα σε 1,5 χρόνο άρχισε να χάνει νερά από τον κορμό της. Ξέρεις, εκεί που δεν μπορούμε να βάλουμε χέρι πλέον, και αναγκαστικά πάει για πέταμα μετά από 1,5 χρόνο, έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι με την καινούργια βρύση θα βγάλω πολύ περισσότερα χρόνια και να μην σου πω ότι θα πεθάνει και στα χέρια μου. Εντάξει, να μην είμαστε βέβαια και υπερβολικοί, γιατί έχει να κάνει και με το νερό, τη σκληρότητά του κτλ. Το πόσο θα διαβρωθεί. Αυτά. Χάρηκα πολύ. Συνέχισε τη δουλειά που κάνεις. Και όταν βρεθώ στο σπίτι της αδερφής μου, θα σου στείλω για που και ένα βιντεάκι, να δεις και εκείνη τη βρύση. Και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.